Γεωργιανοί, Αρμένοι, Αζέροι, Έλληνες του Πόντου, λαοί του Καυκάσου, διαφορετικών πολιτισμών και παραδόσεων. Υπάρχει όμως κάτι που τους ενώνει σε όποια γωνιά της γης και αν βρίσκονται. Ο χορός του Καυκάσου, το Σαλαχό. Η προηγούμενη ονομασία ήταν Τσιλταούρι και έχω ακόμα μια ονομασία την οποία δεν έχω πρόσφατα αποκτήσει, Μπαγκδαντούρι, το οποίο σημαίνει χορός των... χορός που χορεύουν οι μάγκες. Ο χορός καθιερώθηκε να λέγεται Σαλαχό τα τελευταία χρόνια και είναι έτσι ευρέως διαδεδομένος. Χόρευαν κάποτε οι έμποροι που ήταν κουρασμένοι μετά από τη δουλειά, έβγαιναν έξω, μαζευόταν ο κόσμος εκεί στο Μαϊντάν και χόρευαν για ξεκούραση, για να περάσουν καλά και πάντα είχαν κρασί, δηλαδή κρατούσαν ένα ποτήρι με κρασί. Λίγο μετά την Νεοχορούδα βρίσκονται τα περισσότερα κέντρα εκδηλώσεων, στέκια των ανθρώπων του Καυκάσου, όπου πραγματοποιούν τις κοινωνικές τους εκδηλώσεις. Στο άκουσμα το Σαλαχό, όλοι νιώθουν άνθρωποι της ίδιας πατρίδας και το χορεύουν μεταξύ τους. Το Σαλαχό προέρχεται από χώρες του Καύκασου. Δηλαδή από το Καύκασο. Όλες οι χώρες έχουν το Σάλαχο. Στους γάμους τους Ποντιακούς πάντα χορεύουμε το Σάλαχο. Είναι δηλαδή ο πιο γνωστός χορός που υπάρχει. Το ίδιο και σε μια σχολή χορού στους Αμπελόκηπους. Σε όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη, οι μετανάστες από τον Καύκασο κρατούν ζωντανή την παράδοση του Σάλαχο. Με λένε Μαρία, είμαι 12 χρονών. Ο γεωργιανικός χορός μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι από την πατρίδα μου. Πρώτη εκτέλεση που εκτελέστηκε αυτός ο χορός ήταν από ντουντούκι και νταούλι. Μια νεότερη εκτέλεση πήγε κλαρίνο, ακορντεόν και νταούλι. Και τώρα στη σύγχρονη τη μουσική χρησιμοποιούμε και αρμόνιο και νταούλι και κλαρίνο, τα πάντα δηλαδή, ό,τι υπάρχει πιο σύγχρονο. Τα βήματα του Σαλαχό αφομοιώνονται εύκολα από τον χορευτή. Άνθρωποι του Καυκάσου τον χορεύουν με διάφορες παραλλαγές. Είναι έναν απόσπαστο κομμάτι της παράδοσής τους και φροντίζουν να το μεταδώσουν στις νεότερες γενιές. Ο χορός Σαλαχό τελικά είναι ένας χορός ο οποίος είναι χορός, θα έλεγα, να επιδείξει κανείς την ικανότητά του, διότι θέλει τρομερή αντοχή σε ρυθμό, σε ένταση, σε κινήσεις πολύ γρήγορα, σε στροφές, σε επιδήματα στον αέρα. Είμαι 11 χρονών, γεννήθηκα στην Ελλάδα και μου αρέσει αυτός ο χορός, επειδή από μικρή όπως τους έβλεπα ζήλευα γιατί ήθελα πολύ να το χορεύω και πιστεύω έχει μια μαγεία. Εμείς έχουμε ένα παιδάκι που είναι 3 χρονών, είναι πολύ μικρός, όποιος θέλει ξεκινάει, δηλαδή αυτό πρέπει να έχει μέσα στο πετσί του το παιδάκι. Ένας χορός παλικαρίσιος, γεμάτος ρυθμό, μάγκικες φιγούρες. Ο χορός που θα ενώνει πάντα τους λαούς του Καυκάσου και θα θυμίζει στις νεότερες γενιές την ελπίδα με την οποία νικούσαν τις αντικσοότητες οι πρόγονοί τους. Είμαι 11 χρονών και από την ηλικία 5 έως 6 χρονών άρχισα να χορεύω και αυτός ο χορός μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι μάγκικος και εγώ είμαι μάγκας.